Παρά το ότι εγώ δεν είμαι του μικροφόνου, καλησπέρα σας. Λέω ότι η φωνή μου αρκεί να φτάσει όπου χρειάζεται χωρίς μικρόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι, λέει, καλό για την εγγραφή. Άρα καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους είστε μαζί μας απόψε. Εγώ είμαι μάλλον αυτός που αισθάνεται καλύτερα από όλους στο συγκεκριμένο χώρο και στο σανίδι αυτό, ως γνωστόν, λόγω θητείας στο θέατρο και στο συγκεκριμένο χώρο. Γι' αυτό θα σας πω δύο πράγματα, να σας καλωσορίσω και να πούμε κάτι από πλευρά συνδυασμού. Εγώ θα μιλήσω εκπροσωπώντας τους υπολείπους του συνδυασμού. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι απόψε τα πράγματα λίγο πολύ τα ξέρετε. Έχετε ακούσει και έχετε δει το πρόγραμμά μας. Το Λευτέρι τον έχετε δει και στο debate όλοι. Και βεβαίως ελπίζουμε ότι αυτή η θριαμβευτική εμφάνιση που έκανε εκεί θα έχει και ένα αντίκρισμα στην κάλπη, έτσι. Αλλά εκείνο θέλω να σας πω το εξής. Σε εμάς πουθενά δεν βρήκατε, δεν είδατε να ακολουθούμε έτσι σαν συνοθήλευμα όλοι του συνδυασμού ομαδικά τον επικεφαλής, τον αρχηγό. Γιατί ο καθένας από εμάς και το κάθε μέλος του συνδυασμού σεβόμαστε ότι έχει τις δουλειές του, έχει υποχρεώσεις. Εμείς, όπως έχει εξηγήσει και ο Λευτέρης, δεν έχουμε τίποτα έξωθεν, βοήθεια, ό,τι κάνουμε το κάνουμε μόνοι μας. Συνεπώς είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε τους ανθρώπους που έχουν τις δουλειές τους. Και είπαμε ότι θα πρέπει όσοι αποφασίσετε να ψηφίσετε, όσους ψηφίσετε από εμάς, να τους τιμήσετε με την ψήφο σας για ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα στη ζωή τους. Για ό,τι στάση κρατήσανε και να μην υποχρεωθούν με κανένας από εμάς να κάνει άλλα για να ψηφιστεί. Να ψηφιστεί για ό,τι έχει κάνει. Όταν όμως εκλεγεί και όσοι εκλεγούν από εμάς είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα κάνουν τα πάντα για να τιμήσουν την ψήφο με την οποία θα στείλετε όσους στείλετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω προσωπικά πριν να δώσω το λόγο στον Λευτέρη. Θα ήθελα να πω με πολλούς από εσάς γνωριζόμαστε ήδη από το 1990 όταν είχαμε κάνει μια προσπάθεια ξανά για το Δήμο. Εγώ θεωρώ μεγάλη τιμή και μεγάλο κατόρθωμα, αν θέλετε, ότι ο Λευτέρης κατάφερε και έκανε ένα συνδυασμό. Ένα συνδυασμό ο οποίος θα ωφελήσει αναμφίβολα τον τόπο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί, γιατί τον ξέρω 41 χρόνια. Δηλαδή, όταν ήρθα, τον βρήκα μαθητή στο γυμνάσιο και χάρηκα πάρα πολύ που όσο μπόρεσα, μίλησα κι εγώ στην καρδιά των παιδιών, γιατί ο Λευτέρης ήταν συμμαθητής με τον κουνιάδο μου, το πώς να το πω, και ήταν στο σπίτι μας. Συνεπώς θεωρώ ότι τον ξέρω πάρα πολύ καλά και κυριότατα τον εμπιστεύομαι. Θα σας έλεγα ότι είναι ο μόνος από τους υποψήφιους που εμπιστεύομαι και νομίζω ότι έχω αποδείξει με μια στάση το 2014 γιατί δεν εμπιστεύτηκα κάποιον πόσο δίκιο είχα. Και το είπα και γραπτά. Συνεπώς, θεωρώ μεγάλη τιμή ότι συντρέχουμε με τον Λευτέρη και με όλους τους άλλους συμπατριώτες σε αυτή την προσπάθεια που είναι να αλλάξουμε τα πράγματα στο Δήμο σε βάθος, στην πράξη. Αυτός λοιπόν είναι ο συνδυασμός. Είναι ένας συνδυασμός ο οποίος κινείται με αξιοπρέπεια, που δεν κάνει ομαδούλες, που ο καθένας τρέχει για να κερδίσει την εκτίμηση και τη συμπάθεια των συμπατριωτών μας. Και με αυτό το πνεύμα θα πορευτεί μέχρι τις εκλογές. Αν θέλετε οτιδήποτε, πώς ψηφίζουμε, τι είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες και από όσο μπορούμε να τις κουβεντιάσουμε και βεβαίως όπου βρεθούμε στα διάφορα διαμερίσματα θα το αναλύσουμε γιατί πραγματικά είναι λίγο περιπλεγμένο το θέμα. Πώς ψηφίζετε, τι ψηφίζουμε, 4 κάλπες θα είναι, να προσέξουμε, να τα δούμε. Εκείνο που θα θέλαμε επίσης είναι απόψε ότι δεν θα αναλωθούμε σε μονολόγους. Ο Λευτέρης άλλωστε είναι λακωνικός. Όπως ξέρετε, λέμε λίγα και περιεκτικά. Αν θέλετε, μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Το κυριότερο είναι να έχουμε ένα αριθμό να κουβεντιάσουμε με εσάς όλους.
να ακούσουμε τις απορίες, όλοι να φροντίσουμε με κάθε τρόπο να λύσουμε ό,τι θέματα μπορούν να έχουν αναφυγή. Άρα θα σας καλωσορίσουμε ξανά ακόμα μια φορά. Λευτέρη, το μικρόφωνο για σένα. Είμαστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμπατριώτες και συμπατριώτησες, η απόφαση όλων εμάς του ψηφοδελτίου του νέου ξεκίνημα να συμμετέχουμε στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές ήταν μια απόφαση απολύτως συνειδητή. Όσον αφορά εμένα, είναι μια απόφαση μετά από την εμπειρία πολλών χρόνων στην τοπική αυτοδιοίκηση και μια απόφαση που την έκρινα ότι ήταν απαραίτητη, ούτως βέβαια έκρινα απαραίτητο να γίνει αυτός ο συνδυασμός. Σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση καλύτερα να λειτουργεί σε ένα διαφορετικά διαμορφωμένο τοπίο, να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις και δεδομένα και να λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Η πραγματικότητα αυτή επιβάλλει εγρήγορση, ανάδειξη και εισφράδυση στρατιωτικών δυνάμεων, ενεργή συμμετοχή, αλλά και σκληρή προσπάθεια για την επιτυχία του επιτεύγματος. Είναι γεγονός όμως πως καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει και καμία μεταρρύθμιση αν δεν επιτευχθεί και δεν αλλάξει το κέντρο του ενδιαφέροντος, δηλαδή αν δεν αλλάξουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα κληθούν να την εφαρμόσουν. Αν δεν αλλάξουν το μέχρι σήμερα τρόπο σκέψης, αντίληψης, νοοτροπίας, της διοίκησης, συμπεριφοράς, λειτουργίας και άσκησης της εξουσίας. Έτσι, με αυτό το σκεπτικό, ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά για να μπορέσει να αλλάξει το σύστημα της διοίκησης του Δήμου, καταθέσαμε μια ενωτική και ιδιαίτερα δυναμική πρόταση. Που απευθύνεται σε όλους όσους πιστεύουν ότι το κοινό συμφέρον είναι πάνω από το προσωπικό, που πιστεύουν στην συλλογική δράση, στις δημοκρατικές διαδικασίες, που ενδιαφέρονται για το αύριο και το σήμερα του τόπου. Σε αυτούς βεβαιώνουμε ότι επιτέλους ο Δήμος Άδος πρέπει να βρει τη θέση του και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι λοιπόν σήμερα περισσότερο ανάγκη από ποτέ να γίνει ένα νέο ξεκίνημα με σχέδιο, ξεκάθαρες, σαφείς πολιτικές. Ποιες είναι αυτές οι πολιτικές? Έτσι με απλά λόγια, ποιες είναι οι προτεραιότητες? Οι προτεραιότητες είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Πρέπει ο πολίτης επιτέλους να μπορεί να εξυπηρετηθεί, πρέπει να μην έχει δρόμους με λακκούβες, πρέπει να έχει την αποκομμή των σκουπιδιών του, πρέπει να έχει το ηλεκτρικό του ρεύμα, τις λάμπες του. Γενικά θα πρέπει η καθημερινότητα να γίνει καλύτερη. Θα πούμε παρακάτω αν κάναμε κάτι εμείς για την καθημερινότητα όταν ασκήσαμε διοίκηση, όταν εγώ προσωπικά άσκησα διοίκηση, άλλωστε αυτό το ρόλο θα παίξει σήμερα ο Μήτρο Προβολέας. Σας λέω όμως ότι πιστεύω και πίστευα ότι στο κέντρο της διοίκησης του Δήμου θα πρέπει να είναι ο πολίτης. Ο πολίτης ο οποίος δεν θα πρέπει να αισθάνεται ότι διώκεται από το Δήμο, αλλά θα πρέπει να αισθάνεται ότι ο Δήμος είναι δίπλα του και τον βοηθάει. Ο πολίτης ο οποίος θα πρέπει να αισθάνεται ότι ο Δήμος θα τον δικαιώσει όταν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία δείχνουν ότι έχει δίκιο. Και δεν θα βάλει στο σιρτάρι μένοντας κολλημένος στην ερωληψία και στις αντιλήψεις που έχει. Με ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη θα μπορεί να είναι τα μεγάλα έργα τα οποία θα δώσουν δουλειά στους νέους ανθρώπους για να μπορέσουμε να γυρίσουμε τον κόσμο στην Άνδρο. Δεν έχει καμία μα απολύτως σημασία, όπως τα λέγαμε με τον Καρταγιάννη τον Πουλπέτη, δεν έχει καμία απολύτως σημασία να κάνουμε μεγάλα έργα αν εξακολουθήσει να υπάρχει αυτή η ερημοποίηση της Άνδρου. Ποιοι θα περπατήσουν μέσα από τα μεγάλα έργα? Κάνουν μεγάλα λιμάνια, για ποιους? Να κάνουμε έργα μεγάλα, να τα κάνουμε. Για ποιους? Άρα θα πρέπει μέσα από τα μεγάλα έργα, όταν έρθει η ώρα να τα φτιάξουμε αυτά τα μεγάλα έργα, να δώσουμε δουλειά στα παιδιά της Άνδρου, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα να γυρίσουν οι αντιρρότες πίσω. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι λοιπόν των προτεραιοτήτων μας είναι η διαφάνεια. Μια διαφάνεια που αφορά όλα τα έργα μικρά και μεγάλα, δεν χρειάζεται να αναλύσω. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε πώς γίνονται, με απευθείας αναλύσεις. Αυτά όλα θα πρέπει να εκλείψουν και θα πρέπει να υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία ακόμα και για το μικρότερο έργο. Εγώ που σας μιλάω, όσον αφορά αυτή τη διαφάνεια, θα μπορώ να πω σε όλους ότι έχω την ευχαρίστηση, έχω την τιμή, έχω την, αν θέλετε, την ιστορία ότι ποτέ από το 1989 που εκπαιδευτώ τα δημοτικά και την τοπική αυτοδιοίκηση,
Δεν έχω πάρει ένα ευρώ από τον Δήμο ή από οτιδήποτε άλλο υπηρέτησα, από οποιαδήποτε έμεση θέση. Θα ήθελα να εδώ σήμερα ο Χρήστος, αντιπέτυχε και δεν μπορέσει να είναι, να σας βεβαιώσει όταν ήταν, αντιδήμαρχος οικονομικών, τι ακριβώς συνέβη. Ούτε το 1994 πήρα το μισθό του Πρόεδρου. Δεν το πήρα. Όχι γιατί δεν τον είχα ανάγκη, αλλά γιατί πίστευα ότι τον είχε ανάγκη περισσότερο από μένα ο Δήμος. Ούτε το 2011-2012 πήρα το μισθό του Δημάρχου για τον ίδιο λόγο. Και τώρα, τελευταία τρία δύσκολα χρόνια του Προεδρείου, πάλι δεν πήρα κάποια χρήματα. Άρα θέλω να απαντήσω έτσι καλά, γιατί ξέρετε κάτι. Σήμερα, σε αυτές τις εκλογές, με βλέπετε για τελευταία φορά. Είναι η τελευταία μου παράσταση. Είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε, είτε μου πείτε την άλλη φορά ξανακατέβα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Φέτος είναι η τελευταία μου παράσταση και θέλω να φύγω με ειλικρίνεια. Θέλω να φύγω γιατί έχω κάνει λάθη. Έχω κάνει πολλά λάθη να τα υπολογίσω από το 89, πόσα χρόνια είναι, 11 και 19, 30. Αυτά τα 30 χρόνια που υπηρέτησα την τοπική αυτοδιοίκηση έκανα πολλά λάθη. Πήρα το μέρος μειοψηφιών που δεν έπρεπε να το πάρω. Υποσχέθηκα πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να υποσχεθώ. Έκανα λάθη πολλά. Φεύγοντας όμως, θέλω να είμαι ειλικρινής με όλους εσάς, με όσους από εσάς πιστεύετε ότι αξίζω μια ευκαιρία ακόμα να φύγω με αξιοπρέπεια. Θα σας πω λοιπόν σήμερα, και αυτό κάνω σε όλη τη διαδικασία και σε όλη την προεκλογική περίοδο, ότι δεν θα σας πω τίποτα παραπάνω από αυτά που μπορούμε να κάνουμε, αυτά που μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Δεν θα υποσχεθώ τίποτα, δεν θα χαϊδέψω κανενούς τα αυτά. Και θα απαντήσω μέσα από αυτή την οθόνη σήμερα για τελευταία φορά τι έκανε αυτός ο δεινόσαυρος της πολιτικής που διαβάζω στα σχόλια. Τι έκανε αυτός ο δεινόσαυρος της τοπικής αυτοδιοίκησης 30 χρόνια. Δεν έκανε τίποτα, άρα δεν αξίζει να το ψηφίσετε. Θα θυμίσω μόνο μερικά πράγματα. Θα συνεχίσω λίγο το γραπτό κείμενο και μετά θα δούμε και στην ουσία. Μην τρομάξετε, δεν θα μακρηγορήσω. Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο ξεκίνημα με ανθρώπους που προτάσσουν το συμφέρον του τόπου και όχι το δικό τους και που θα αποκαταστήσουν τη σχέση μεταξύ Δήμων και πολιτών. Που θα παράγουν πολιτικές και όχι στήρα διαχείριση, που θα φέρουν μια νέα φρέσκια αντίληψη για την αυτοδιοίκηση. Και που θα επιλύουν τα προβλήματα και δεν θα προσθέτουν καινούργια. Και που θα καταλαβαίνουν, γιατί αυτό για μένα είναι το σπουδαιότερο, ένα από τους τομείς που θα αναλύσουμε αργότερα, το σπουδαιότερο για μένα για τον Δήμαρχο είναι να μπορεί να λύσει τα αυτονόητα. Δηλαδή αυτό το οποίο όλοι μας το θεωρούμε αυτονόητο, να μην γίνεται, να μην πρέπει να μπλέξει σε διαδικασίες. Γιατί δεν θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει μια παράνομη άδεια να ανακριθεί, να μην πρέπει να γίνουν 30 δικαστήρια. Όταν θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να έχουμε νερό στο σπίτι μας το καλοκαίρι, να μην πρέπει να περάσουν μια εβδομάδα και να έρθουν. Δηλαδή θα πρέπει το αυτονόητο να είναι αυτονόητο και για τον Δήμαρχο. Θα πρέπει το αυτονόητο να γίνεται άμεσα και να μην μπλέκει στα γρανάζια της αγροκρατίας. Έτσι λοιπόν εμείς καταθέσαμε αυτό το συνδυασμό. Ένα συνδυασμό που θα βρείτε πάρα πολλές ατέλειες και το καταλαβαίνω. Θα βρείτε πολλούς που δεν θα σας αρέσουν. Αλλά ξέρετε κάτι, βαρέθηκα 31 χρόνια να ψάχνετε το δικό μου συνδυασμό για να δείτε κάποιον που δεν αρέσει. Και επειδή κάποιος δεν σας αρέσει από τους 25, να λέτε, α, τον πάλι δεν το ψηφίζω. Σε όλους τους άλλους συνδυασμούς θα βρείτε από τους 30, 29 που δεν σας αρέσουν και θα ψηφίσετε αυτό τον ένα που σας αρέσει. Κουράστηκα, βαρέθηκα 31 χρόνια να γίνεται αυτό μόνο με μένα. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε κάνει ένα συνδυασμό ο οποίος εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, όλος. Είναι όλοι παιδιά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με εμπιστεύτηκαν σε αυτήν την τελευταία παράσταση. Το κάναμε όμως χωρίς πολυτελή φυλάδια, χωρίς να πούμε ούτε και να γράψουμε ψεύτικες απεικονίσεις. Ένα φυλάδιο βγάλαμε αυτό που είναι απ' έξω για τα συνδυαστή, το οποίο έχει ένα απολογιστικό μέρος και ένα μέρος για το αύριο. Χωρίς μεταξύ μας καβγάδες, χωρίς εσωτερικούς ανταγωνισμούς, γιατί εμείς είμαστε όλοι ένα. Για τον λόγο αυτό και δεν εμφανιστήκαμε στις δημοσκοπήσεις, γιατί δεν είχαμε χρηματοδότες. Γι' αυτόν τον λόγο μας βγαίνουν από τις δημοσκοπήσεις, για τον λόγο αυτό σε κάποιες δημοσκοπήσεις ήμασταν αυθόρμητη απάντηση, δεν έπεσε το όνομά μας μέσα. Αλλά εμείς συνεχίζουμε και θέλουμε να σας πούμε ότι από εμάς, ξανά το λέω, δεν θα ακούσετε τίποτα από αυτό που πιστεύετε να σκαλέψει τα αυτιά. Τίποτα από αυτό που θέλετε να ακούσετε, ενδεχομένως δεν θα τα ακούσετε σήμερα, θα ακούσετε την πραγματικότητα. Αύριο θα δείτε ότι αυτό που θα σας πω σήμερα θα είναι αυτό που θα συμβεί. Όχι γιατί έχω ικανότητες μάγου, αλλά επειδή πλέον μετά από 31 χρόνια εμπιστευτείτε ότι έχω μια εμπειρία. Έχουμε λοιπόν σε αυτές τις εκλογές ένα δίλημα που θα το πω στο τέλος και το είπα και στο ΤΠΕ. Αλλά έχουμε και πάρα πολλές συνειδητές επιλογές.
και είναι οι επιλογές της σύγκρουσης της ευθύνης με την αληθινότητα, της εργατικότητας με την οκμηρία, του σχέδιου με το εφήμερο. Ψάξτε να καταλάβετε τι εννοώ, άμα δείτε τα ψηφοδέλτια. Της προοπτικής με την οπισθοδρόμηση, της δράσης με την αδράνεια, της αποκλειστικότητας με την διστακτικότητα και της σύνθεσης με τη διάλυση. Αγαπητοί μου φίλοι, την επόμενη μέρα θα κληθούμε να συνθέσουμε. Είτε είναι από το συνδυασμό μας ένα, είτε δύο, είτε οχτώ, γιατί πάνω από 7-8 δεν θα πάρει κανείς συνδυασμός, μιλάω για δημοτικούς συμβούλους. Όσοι και να είμαστε, την άλλη μέρα δεν θα μπορούμε να διοικήσουμε. Όποιος και να πει δήμαρχος δεν θα μπορέσει να διοικήσει, αν δεν πετύχει τη σύγκληση, τη συνένεση και τη συνεργασία με άλλους. Στο μυαλό όλων σας είναι αποτυπωμένο τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς τους πέντε και ποιος μπορεί να συνθέσει. Θα το πω λοιπόν εγωιστικά. Μόνο εγώ μπορώ να συνθέσω. Και μπορώ να συνθέσω γιατί το απέδειξα. Και ας ακουθεί εγωιστικό, δεν με νοιάζει. Το απέδειξα όταν κλήθηκα πριν 3 χρόνια να κάνω τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με μια παράταξη που διοικούσε και η οποία μετρούσε 9 Δημοτικούς Συμβούλους στους 21. Και με μένα στην Εξόπορτα. Για 8 πήγαινε στους Σούδες. Με μένα στην Εξόπορτα. Τότε το Δημοτικό Συμβούλιο με εξέλεξε πρόεδρο. Δεν με διόρισε κανείς πρόεδρο όπως διαβάζονται σε διάφορα σχολεία. Με εξέλεξε πρόεδρο και μου ανέθεσε μία αποστολή. Να βγάλουμε το Δήμο όρθιο από αυτή την κρίση. Έμεναν 3 χρόνια. Ξέρετε κάτι, πρόεδρες εκλογές στο Δήμο δεν προβλέπονται. Ο Σουσούδης θα έμενε δήμαρχος, είτε έμενε μόνος του, είτε έμενε με ένα σύμβουλο, είτε με κανέναν. Τι θα συνέβαινε? Δεν θα παίρνονταν αποφάσεις. Και θα μπορούσε να ψηφιστεί προϋπολογισμός και θα είχαμε ένα Δήμο σε μεγαλύτερη διάλυση από τη διάλυση που είναι τώρα. Αυτό λοιπόν το οποίο πέτυχα. Επιτρέψτε να μιλήσω και εγώ λίγο στον ελληνικό, γιατί σου επιπέει τώρα στον ελληνικό μιλούσαν. Κάποιος αγόρασε και το Δήμο ήταν. Λοιπόν, τέλος πάντων, πέτυχα λοιπόν τότε να έχουμε ομόφωνες αποφάσεις τις περισσότερες, μέσα από τη σύνδεση και τη συνεννόηση με την αντιπολίτευση. Είχαμε προβλήματα με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο στην αντιπολίτευση, ο οποίος θέλει να βάλει φωτιά στα πάντα, ενώ πολιτικά, είπα το μυαλό σε αυτό το πρόβλημα. Και εν πάση περιπτώσει καταφέραμε. Πήραμε όμως αποφάσεις, είχαμε προϋπολογισμό έγκαιρα, εγκριμένους προϋπολογισμούς και είχαμε προϋπολογισμό την 1η-1η του 2019. Όλοι όσοι έχετε καλαβέρια με Δήμους και κοινότητες, ξέρετε πολύ καλά ότι οι κοινότητες και οι Δήμοι και ο Δήμος αρχίζει να πληρώνει από τον Απρίλιο. Εμείς λοιπόν 1η-1η 2019 είχαμε προϋπολογισμό, είμαστε στους πιο νοικοκυρεμένους Δήμους, στους 9 πιο νοικοκυρεμένους Δήμους της Ελλάδος, με τη συνδρομή και τη βοήθεια του αντιδημάρχου οικονομικού του Χρήστου Βορασέλη, αλλά και εμάς, εμένα, σαν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτός ο συνδυασμός στο οποίο την ομιλία είστε σήμερα είναι ένας συνδυασμός ο οποίος είναι πολύ συνεργικός. Είναι πολύ κομματικός και είναι ανεξάρτητος κυρίως. Πολύ συλλεκτικός και ανεξάρτητος. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Δεν κατεβάζουμε λοιπόν τοπικά συμβούλια και αυτή ήταν η πρότασή μας από την αρχή. Γιατί πιστέψαμε ότι θα πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο να εκλέξει τον καλύτερο για πρόεδρο, να εκλέξει αυτούς που θέλει να μπουν στο τοπικό του συμβούλιο. Δεν θέλαμε να κάνουμε αυτό που χρόνια τώρα κάνουν άλλοι στη δικιά μας πλάτη. Δεν δώσαμε σε κανένα το χρήσμα. Δεν δώσαμε σημαίες σε κάποιον υποψήφιο. Το προτείναμε πρώτοι, πριν 3 μήνες. Τότε κάποιοι λιδόρισαν και γέλασαν και είπαν εντάξει, Παγωμπάλας δεν μπορούσε να κάνει τοπικά συμβούλια, γι' αυτό το έκανε. Ήρθε, φτάσαμε στο σήμερα και κανείς δεν κατέβασε παραδοσιακό τοπικό συμβούλιο πλην του κυρίου Σουσούδη, ο οποίος έχει μια άλλη αντίληψη που την εκφράζει από την αρχή. Ότι δηλαδή πρέπει όλα να είναι δικά του. Και ο Δήμος και οι κοινότητες. Εμείς λοιπόν αφήσαμε τον κόσμο, επιτύχαμε συνεργασίες σε πολλά ψηφοδέλτια. Είναι ψηφοδέλτια ανεξάρτητα, τα οποία εννοείται ότι στηρίζουμε. Δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε αυτό. Και τα οποία έχουν μέσα ανθρώπους οι οποίοι ψηφίζουν εμάς, ψηφίζουν τον Λοτζάρη, κάποιοι ψηφίζουν και τον Σουσούδη στα ανεξάρτητα, που δεν είναι πολύ φανατικοί. Υπάρχουν όλες οι απόψεις και μακάρι να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα. Να εκλεγούν όλα τα ανεξάρτητα ψηφοδέλτια στην άδεια. Και να είναι σίγουροι αυτοί που θα εκλεγούν ότι την άλλη μέρα, όσοι και αν είμαστε από εμάς στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα είμαστε αλλογοί και θα τους βοηθήσουμε και στα αιτήματά τους. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εμείς αντισταθήκαμε και στις απειλές που δέχτηκαν και εν πάση περιπτώσει αισθανόμαστε δικαιωμένοι που σήμερα δεν κατεβαίνουν παραδοσιακά ψηφοδέλτια πλην ενός τοπικά. Έχουμε ένα συνδυασμό νέων και άνθρακων ανθρώπων,
τους οποίους εγώ σας είπα και προηγουμένως ότι εμπιστεύομαι απόλυτα. Και ξέρετε κάτι, εδώ δεν φτάσαμε τυχαία. Η Άντρος δεν είναι αυτή τυχαία. Προηγουμένως ο Βασίλης μου είπε ότι εδώ η Άντρος φαίνεται έρημη και δακρυσμένη. Θα το δανειστώ αυτό από τον Βασίλη, το δακρυσμένη. Αυτή ακριβώς είναι η Άντρος. Αυτή είναι η Άντρος σήμερα. Αυτή η Άντρος είναι και το 2006. Γιατί αυτή η φωτογραφία είναι από το Φιλάνδιο του 2006, όταν κατέβηκα για δύο ώρες στη χώρα και ευχαριστώ όλη την ομάδα τότε που είναι σήμερα μέσα εδώ. Πλην κανένα δύο που έχουν πάρει στο σούδι. Δεν έχουμε σκοπό να μηδενίσουμε το έργο κανός. Δεν λέμε ότι οι άνθρωποι απέτυχαν. Όσοι υπηρέτησαν σαν δήμαρχοι στην Άδρο, όσοι υπηρέτησαν σαν έπαρχοι στην Άδρο, έκαναν αυτό που μπορούσαν. Έκαναν μέχρι εκεί που έφτανε το χέρι τους. Θέλετε την άποψή μου. Θα με ρωτήσετε, μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο. Η άποψή μου είναι ναι. Μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο και αυτό διεκδικούμε εμείς με την παρουσία μας σε αυτές τις εκλογές. Να γίνει αυτό το κάτι περισσότερο. Και ποιο είναι αυτό το περισσότερο, λοιπόν. Αρχίζω με ένα υποτυπώδες πρόγραμμα και με κάποιες υποτυπώδες προτεραιότητες. Ποια είναι αυτά που προτείνεις εσύ πάρα και πώς θα τα κάνεις. Σας το ξαναλέω. Δεν θα ακούσετε από εμένα σε μία απάντηση πώς να σας απαντάω αλλιώς, όπως ο κ. Γιαννίσης. Δεν θα ακούσετε από μένα να σας απαντάω στην ερώτηση πού να σας λέω αλλού και θα το σκεκτιμήσω μετά τις εκλογές, όπως ο κ. Καπάκης. Θα ακούσετε συγκεκριμένα πράγματα. Πάμε από την αρχή. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές της Άδρου και κυρίως οι περιοχές που έχουν αγρότες, που έχουν τα μέλια τους, που έχουν τις καλλιεργίες τους, όπως ο Μητροφός, όπως το Συνετή. Αυτά μου έρχονται στο μυαλό άμεσα. Είναι τα άγρια παραγωγικά ζώα. Τα άγρια παραγωγικά ζώα λοιπόν, τα αιγοπρόβατα τα οποία έχουν φύγει από τα κοπάδια τους, έχουν κάνει δικές τους οικογένειες, έχουν αγριέψει και αλωνίζουν τα χωριά μας. Ξέρω ότι θα σας πούν γέροντας από εδώ. Ο Μπάλας θέλει να απαγορεύσει την ελεύθερη βοσκή στην Άδρο. Όχι. Η ελεύθερη βοσκή υπό την επιτήρηση της ο Μπάλας στα ατελείωτα στρέμματα, παραδείγματος χάρη στην Πατροτάτελο, στα 100-200 στρέμματα, προβλέπεται μένα από τον νόμο που σας που αναφέρω ότι θα στηριχτούμε, αλλά δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Θα σας πούν μετά, ναι, αλλά ο Μπάλας, άμα πιάσει ένα πρόβατο, ένα κατσίκι δικό σας μέσα στα άγρια, θα σας βάλει πρόστιμο. Όχι. Απλά θα σας το επιστρέψει. Πάμε λοιπόν σε αυτό το εντελώς θεσμικό μέτρο. Έξοδα οικονομικά μηδέν. Συστήνουμε λοιπόν σύμφωνα με τον νόμο του άρθρου 17 παράγραφος 4 του νόμου 4056 του 2012 και παρακαλώ μην με αμφισβητήσετε όπως όλοι οι υπόλοιποι αντιλώτες που πιστεύουν ότι τον νόμο τον ξέρει καλύτερα από έναν δικηγόρο, τον ξέρει ένας πυροσβέστης ή ένας γιατρός ή οποιοδήποτε άλλος για να μην πω τίποτα βαρύτερο. Θα συστήσουμε λοιπόν κτηνοτροφική εκμετάλλευση σε συνεργασία με φυσικά πρόσωπα, δηλαδή με τους ίδιους κατοίκους, παίρνοντας από την κεντρική κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας τον κωδικό εκμετάλλευσης. Τρία πράγματα τα οποία θα γίνουν με μία απόφαση. Είτε βγούμε είτε δεν βγούμε. Αν δεν βγούμε, θα τα επιβάλλουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν βγούμε, είναι μία απλή απόφαση δημάρχου. Δεν σας λέω να ψηφίσετε γι' αυτό, θα το κάνει και ο άλλος δημάρχος. Θα το επιβάλλουμε. Δεύτερον, λοιπόν, η συγκρότηση συνεργείου για την περισυλλογή αυτών των άγριων παραγωγικών ζώων. Τα άγρια πρόβατα και τα άγρια διάγρια κατσίκε. Από άτομα εξειδικευμένα, αποτελούμενα από τον πρόεδρο του χωριού που έχει το πρόβλημα. Κώστα, ετοιμάσου μια γη εδώ. Και Αγιάννη, ετοιμάσου μια γη εδώ, γιατί στα χωριά θυμάμαι ότι έχει το πρόβλημα. Ο πρόεδρο λοιπόν του χωριού θα είναι ο υπεύθυνο τη επιτροπή και τρία ακόμα άτομα τα οποία θα αναλάβουν την περισυλλογή αυτή. Θα σας εξηγήσω ότι εννοώ περισυλλογή, δεν χρειάζεται να τα πούμε στο μικρόφωνο. Και τέλος, η συγκρότηση μιας επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αποτελούμενη από το κτηνίατρο του Δήμου, εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων και εκπρόσωπο των κτηνοπολών. Τι πετυχαίνουμε με αυτό. Πετυχαίνουμε, σύμφωνα με τον νόμο, επιτρέπεται πλέον η σφαγή αυτών των άγριων ζώων. Θα διαβάσω σχόλια πάλι κάτω από το ενάδρο, δεν θέλει το διαματής, αλλά αυτοί που τα στέλνουν. Θα διαβάσω λοιπόν σχόλια κατά τον άνθρωπο ότι θα τον πάρετε να ψηφίσετε που θέλει να σκοτώσει τα ζωάκια, που θέλει να σφάξει τα φουκαρδιάρικα, τα κατσικάκια. Εσείς ξέρετε τι τραβάτε. Εγώ σας λέω ότι με αυτό το τρίκ, με αυτές τις τρεις επιτροπές, επιτρέπεται η σφαγή, η εκποίηση των προϊόντων, η προσφορά στο γεροκομείο και οπουδήποτε αλλού του κρέατος από το ζώο και η επιστροφή χωρίς αντίτιμο των ζώων των οποίων είχαν αγριέψει στον ιδιοκτήτη τους. Πρόσφατα στο Συνετή βρήκαμε
ένα σκοτωμένο ζώο το οποίο ήταν εμπλουτισμένο. Και είπε ο ιδιοκτήτης, αυτό μου έχει φύγει εδώ και 10 χρόνια. Είναι δικό μου. Και του είχε φύγει το ανθρώπου και αγρίωσε. Τι σημαίνει αυτό, τίποτα απολύτως. Απλά μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να γλιτώσουμε τον κόσμο ο οποίος τι κάνει, αναγκάζεται πρέπει να του φέρει και πυροβολεί το άγριο και κινδυνεύει να πάει φυλακή. Με αυτή τη διαδικασία λοιπόν γίνεται όλη η προσπάθειά μας νόμιμη και έχουμε και ένα έργο το οποίο μπορεί να είναι και άρθρος φιλανθρωπικό με το κρέας τους και τα ζώα για τα εγκλήματα. Μόνο έτσι θα εκλείψει το πρόβλημα. Μια και είμαστε στο πρωτογενή τομέα, δύο κουβέντες μόνο. Και αυτές θεσμικές, χωρίς ένα ευρώ, μου λένε πολλοί, μα τι θα γίνει με την αγροτική οδοπία. Ναι, είμαστε στο νησί που έχουμε 150 χιλιόμετρα χωματοδρόμο. Είμαστε στο νησί το οποίο έχει αγρότες και δεν έχει μητρό ηλεκτρονικό. Είμαστε εντελώς στο πουθενά. Και μετά λέμε, μα τι θα γίνει με την πρωτογενή τομέα. Θεσμικά, πρώτα θεσμικά μέτρα χωρίς οικονομικό κόστος. Συστήνουμε λοιπόν μία αντιδημαρχία του πρωτογενή τομέα και μία συμβουλευτική επιτροπή που προβλέπεται από τον νόμο. Στη συμβουλευτική αυτή η επιτροπή μετέχει ο αντιδήμαρχος, ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος, εκπρόσωπος των αγροτών, εκπρόσωπος των τροφών και εκπρόσωπος των αλλιέρων. Τι κάνει αυτή η επιτροπή? Καταγράφει τα προβλήματα του αγροτικού, χτινοτροφικού και ελευτικού τομέα. Θα μου πείτε, αυτό είναι λύση. Το πρώτο βήμα είναι να καταγράψουμε τα προβλήματα. Όσο και σας ακούγεται περίεργο, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε καταγραφή των προβλημάτων. Θεωρητικά ο καθένας λέει κάτι. Και την άλλη μέρα πάτε με χαϊδεμένα αυτιά, τους ψηφίζετε και βαράτε το κεφάλι σας. Δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα εμείς να χαϊδέψουμε, άρα σας λέμε. Ξεκινάμε από την καταγραφή των προβλημάτων. Προσπαθούμε την επίλυση αυτή η επιτροπή με παραστάσεις στα Υπουργεία, στελέχωση των υπηρεσιών και συνεργασία με φορείς παραγωγών, συνεταιρισμούς κτλ. Για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Μέσα από αυτά τα οικονομικά προγράμματα θα έρθει η λύση για την ασφαλτόστρωση ή την τσιμεντόστρωση της αγροτικής οδοπίας. Με λεφτά του Δήμου, ξεχάστε το, θα βλέπετε αυτή την κατάσταση που βλέπετε μέχρι τώρα. Δηλαδή, έβρεξε, περνάει ένα 4x4 και την άλλη μέρα δεν έχετε δρόμο να πάτε στα αιτήματά σας. Αυτό θα συμβεί και την άλλη μέρα, αν δεν ακολουθήσουμε αυτή τη θεσμική διαδικασία. Να χάσουμε ένα χρόνο, τον πρώτο χρόνο της θητείας μας, και να μπορέσουμε να πάρουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Διαφορετικά, μετά από 5 χρόνια, 4, θα είμαστε πάλι εδώ, θα είναι κάποιοι άλλοι εδώ που δεν θα είμαι και θα σας λένε τα ίδια πράγματα που σας λέω εγώ σήμερα. Θα είναι τα νιάτα τότε, τα οποία δύσκολα, στα οποία δύσκολα θα γυρίσετε την πλάτη σας. Δεν μιλάω για εσάς, μιλάω για αυτούς που δεν είναι εδώ σήμερα. Θα εναρμονίσουμε το πρόγραμμά μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως προβλέπεται και εκφράζεται μέσα από το ΚΑΠ και το ΠΑΡΑ. Διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης και τέλος υποδομές, οδοποιία, προστασία των πολιτιστικών νερών και όλα αυτά μέσα από τη διαδικασία που σας είπα πριν. Υποδομές στην Άνω. Εγκαταλειμμένα από το Δήμαρχο και τον Έπαρχο Λιμάνια. Θα έρθουν εδώ και θα σας πούν ότι φταίει το λιμάνι, είναι του Λιμενικού Ταμείου αρμοδιότητα. Όχι, δεν είναι του Λιμενικού Ταμείου, θα σας πει ο Θοδόσης. Είναι του Επαρχείου. Όχι, θα πει ο Έπαρχος. Δεν είναι του Επαρχείου, είναι του Δημαρχείου. Λοιπόν, ας μιλήσουμε πάλι νομικά. Γιατί όλα τα ζητήματα ξεκινάνε από αυτό, από τα νομικά. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, σε αυτό το συνδυασμό έχουμε τρεις δικηγόρους μέσα. Εγώ, ο Βασίλης, η Φέδρα. Και αρκετούς δικηγόρους υποστηρικτικούς πίσω από εμάς. Είμαστε ο μόνος συνεργός που έχει τουλάχιστον στο μυαλό μου έρχονται αυτή τη στιγμή 6 δικηγόροι της Άνω. Νομίζω ότι κάνα 2 έχουν περισσέψει. Ο ένας είναι σε άλλο συνδυασμό. Και η άλλη κοπέλα είναι δικηγόρος του Δήμου, άρα είμαστε 7. Μόνο ένας μας έχει ξεφύγει. Λοιπόν, τα λιμάνια λοιπόν. Τα λιμάνια είναι επιβλέπουσα αρχή η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Επιβλέπουσα υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας. Έχει σημασία αυτό? Ρε συμπάρα, τι μας λες τώρα, έχει σημασία? Έχει. Γιατί μία απλή κίνηση έπρεπε να κάνει ο έπαρχος και την έκανε. Να στείλει ένα έγγραφο για την επικαιροποίηση των μελετών που απαιτούνται και να πάρει μία αρνητική απάντηση από την περιφέρεια. Να του πει δηλαδή η περιφέρεια, ξέρεις κάτι, είμαστε υποστελεχωμένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τις συγκεκριμένες μελέτες και συνεπώς απευθύνσου στον Δήμαρχο να τις αναθέσουν αλλού. Και μέσα από το Λιμενικό Ταμείο Άνδρου Τίνου, που είναι ο μόνος οργανισμός που έχει τόσα λεφτά και τάκια ανεκμετάλλευτα και μέσα από το οποίο η Άνδρος δεν παίρνει τίποτα, σχεδόν τίποτα παρά μόνο τους σπουδαιοτενεκέδες που βλέπετε Άνδρου Τίνου και είναι μοιρασμένοι στο δικό στα χωριά μας, μόνο αυτό παίρνουν.
Και μέσα από αυτό λοιπόν να γίνουν αυτές οι μελέτες. Ποιες είναι αυτές οι μελέτες, με χοντρικά. Σε όλα τα λιμάνια έχουν κηρυχθεί, πέθαναν ή κηρύχθηκαν έκτοτε οι ανάδοχοι. Δεν έχει καμία σημασία για τα λιμάνια. Το λιμάνι της χώρας είναι πιο μπροστά από τα άλλα, γιατί του έχουν μείνει μόνο τα χερσαία έργα. Απαιτείται όμως μια ανάθεση νέας μελέτης ή επικαιροποίηση της παλιάς για να κερδίσουμε χρόνο, επικαιροποίηση της παλιάς μελέτης των λιμενικών και χρηματοδότηση. Μην τρομάζετε με τη χρηματοδότηση, είναι το μόνο εύκολο πράγμα η χρηματοδότηση για λιμάνια για βιολογικούς καθαρισμούς. Μόνο αυτά χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πράσινο Ταμείο. Άρα εδώ μπορούμε, αλλά εμείς δεν σηκωνόμαστε ότι θα κάνουμε λιμάνια, ούτε ότι θα κάνουμε ποτάμια και μετά θα κάνουμε μια γεφυρία από πάνω. Όχι. Εμείς σας λέμε ότι στα 4 χρόνια, αν μας δώσετε την ευκαιρία να είμαι εγώ δήμαρχος και να είναι αυτός ο συνδυασμός στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα προωθήσουμε αυτό. Θα γίνουν οι μελέτες και θα ξεκινήσει ξανά από την αρχή η διαδικασία μετέπειτα δημοπράτησης. Όλη η διαδικασία, χρονοβόρα με, αλλά στο δεύτερο, τρίτο χρόνο θα δούμε συνεργεία να δουλεύουν. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα δείτε συνεργεία να δουλεύουν. Γιατί θα τσακώνονται ο Δήμαρχος με τον Έπαρχο και ο Έπαρχος με τον Δήμαρχο και όλοι μαζί θα τσακώνονται με κάποιον άλλον. Λοιπόν, και δεν θα γίνει τίποτα, όπως δεν έγινε τώρα. 5 χρόνια ήταν ο κ. Σούδης και κάνα 2-3 χρόνια που σταμάτησε το λιμάνι της χώρας ή του Κορφίου ήταν ο κ. Γκρινός. Μου έκανα 7 χρόνια που δεν έγινε απλά μια επικαιροποίηση μελέτης. Είναι τρομερό. Και όμως δεν έγινε γιατί χάθηκε αυτό ο προηγουμένος στα γρανάζια της διαδικασίας. Στο Κόρθεν, το οποίο βρίσκεται πιο πίσω από όλα, υπάρχει πόλη των χρημάτων ευτυχώς, αλλά εκεί πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα και πολύ περισσότερες μελέτες και είμαστε πολύ πιο πίσω. Στο λιμάνι του Γραβρίου είναι αδύνατο να εφαρμοστεί η μελέτη που υπάρχει τώρα και η οποία έχει λήξει και για την πρέπει έναν τρόπο, ο οποίος αν εφαρμοστεί πρέπει να, πρέπει να πάμε στη μάχη, να πάρουμε παράδειγμα, να το κάνουμε υποθαλάσσιο γιατί από τα στεριά δεν βγαίνει και στη συνέχεια να κάνουμε το λιμάνι. Είναι αστεία πράγματα και οι άνθρωποι που τα δημιούργησαν αυτά είναι σε άλλα ψηφοδέλτια και ζητούν την ψήφο σας. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η ώρα να εκδοθώ. Άρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε τις μελέτες των λιμενικών, της οδοποιίας, των λιγάπριων, τη μελέτη την ενταποδημητή και στη συνέχεια τη χρηματοδότηση. Με την ίδια διαδικασία που σας είπα και πριν. Καθημερινότητα. Η καθημερινότητα πολίτη που σας είπα και πριν είναι να μπορέσουμε να έχουμε ένα δίκτυο συντηρημένο, είτε αυτό είναι αστικό είτε αγροτικό. Είναι να συστήσουμε ένα γραφείο του Δημότη, την άλλη μέρα ο Δημότης να μπορεί να βρει το δίκτυο της αδικίας με το Δήμο. Στις διαφορές με το Δήμο, όχι αντιδικίες. Γιατί αν φτάσουν στα δικαστήρια, τότε ο καθένας έχει τον δικηγόρο του. Πριν φτάσει εκεί να υπάρχει ένα γραφείο Δημότη, στελεχωμένο από τον δικηγόρο, ο οποίος θα δίνει συμβουλές και θα δίνει τα βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνει αυτός ο οποίος έχει κάποιο παράπονο με το Δήμο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα πριν αυτό ανοίξει. Άμα ανοίξει, ποτέ δεν γίνεται. Εμείς οι δικηγόροι το ξέρουμε καλύτερα. Εμείς θέλουμε να ανοίξει, γιατί δουλειά θέλουμε. Αλλά να ξέρετε ότι αν το σταματήσει. Στην πρώτο βήμα με το Δήμο και βρει την άκρη, τότε είναι η πολύ καλύτερο το πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Θα πούμε και δύο καινοτόμες ιδέες που τις έχουμε και οι οποίες και αυτές δεν θέλουν καμία χρηματική επιβάρηση του προϋπολογισμού. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία που πήρε ο Δήμος και τα έχει και κάθονται να συνδέσουν το παραπόρτι με τον Υπουργείο. Και αργότερα να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα συνδέσουν τα χωριά με τις χωμοπόλεις. Τα χωριά της χώρας με τη χώρα, τα χωριά του Πατζίου με τον Πατζί, τα χωριά του Κορφίου με τον Κόρφη και του Γαβρίου με τον Γαβρίου. Εγώ μένω στη χώρα και μιλάμε εδώ. Αυτό το οποίο λέμε είναι σύνδεση του Υπουργείου με τον Παραπόρτη, ούτως ώστε κλειτώνουμε τα πάρκινγκ του αυτοκινήτου. Τις άσχημες μετακινήσεις από το Υπουργείο πήγα να κάνω το μπάνιο, μου ανέβηκα να πάρω την εφημερίδα. Πάρκαρα δύο φορές και ψάχνω και τρίτη στον Υπουργείο να παρκάρω γυρίζοντας. Θα μπορεί ο κόσμος να μπορέσει να μετακινηθεί χωρίς το αυτοκίνητό του να πάει να κάνει μόνο τις μικρές του δουλειές και κυρίως να μην στοιχίζει το γάλα για την κάτοικο του Μεσαθωρίου 11 ευρώ αντί για ένα. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς κανένα οικονομικό κόστος και να λύσει πολλά προβλήματα γιατί μεγάλο πάρκινγκ μπορούμε να κάνουμε στο παραπόρτι. Υπάρχει να αφήνει το αυτοκίνητο κάποιος στο παραπόρτι, να παίρνει το λεωφορείο και να ανεβαίνει στη χώρα να κάνει τις δουλειές του, να πηγαίνει να κάνει το μπάνιο του στον Υπουργείο και να γυρίζει στο παραπόρτι να πάρει το αυτοκίνητό του. Ή ανάποδα να παρκάρουν στο λιμουριό όπου υπάρχει θέση, ας ρωτήσουμε και 2 λεπτά, δεν πειράζει, που θα κάνουμε ένα μεγάλο πάρκι στο λιμάνι. Μπορούμε. Υπάρχει ο χώρος, ας ρωτήσουμε και 2 λεπτά μέχρι τη θάλασσα. Και έτσι να απαλλάξουμε
τη χώρα από ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που είναι το πρόβλημα του πάρκινγκ, το πρόβλημα που θα πάμε το αυτοκίνητο, το πρόβλημα της κίνησης, το πρόβλημα του επικινδύνου πλέον αυτής της κατάστασης. Δεύτερο, να γίνει μια καταγραφή της Άνδρου με δρόμο. Του χρόνου θα κληθείτε όλοι να κάνετε το χρηματολόγιο. Θα πρέπει λοιπόν να πάτε σε μηχανικούς, σε δικηγόρους και να ξοδέψετε 4 με 5.000 ο καθένας οικονομικά. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε κάτι που έγινε κι αλλού. Δεν ανακάλυψα την Αμερική, μου είμαι πείτε και εφευρέτη. Όχι, δεν ανακάλυψα, δεν είμαι οικονόμος ακόμα. Σε λίγο μπορεί να τρελαθώ και να δω ότι είμαι ο Μέγας Αναλέξης. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν τα δρόμια, καταγράφουμε την Άνδρο όλη και έτσι ο κάθε ιδιοκτήτης θα πηγαίνει στο Δήμο με ένα αντίτιμο των 20, 10, 20, 25 ευρώ. Θα του τυπώνουμε κανονικά με το που είναι το ακίνητό του ακριβώς για χρήση του θυματολογίου. Γιατί εμείς θα έχουμε κάνει την καταγραφή, τη χαρτογράφηση και τη συνέχεια με τις συντεταγμένες. Θα είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτή η προσπάθεια. Θα το επιχειρήσουμε και θα το προσπαθήσουμε, αν δεν είμαστε εμείς, να πείσουμε το Δήμαρχο να το κάνει. Πολιτισμός, τουρισμός. Μία λάθος τουριστική πολιτική επί χρόνια. Χρόνια επί χρόνια. Λένε όλοι ότι θα επιμηκύνουμε τουριστική σεζόν. Λόγια. Πώς θα επιμηκύνουμε την τουριστική. Πανηγυρίζουν. Λένε ανεβαίνει ο τουρισμός τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Πώς μετράμε τον τουρισμό με τα εισιτήρια των πλοίων. Ανεβαίνει λοιπόν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο για κανένα λόγο. Γιατί έρχονται οι αγριώτες, γιατί έρχονται οι Έλληνες. Το θέμα είναι, υπάρχει κάποιο αναπτυξιακό έργο για να μπορεί να έρθει ο τουρίστας. Υπάρχει ένα σοβαρό λιμάνι, να έρθει ένα κρουαζιερόπλαιο που ο κύριος έπρεπος είπε ότι είμαι υπέρ της κρουαζιέρας. Πού είναι τα λιμάνια, ποια τα αρμοδιότητα ήταν. Πού είναι, τι θα κάνουμε με την βραχοποίηση του Πατσίου. Το Πατσί είναι της παραλίας του Πατσίου. Πας και πάει στο Πατσί και είναι βράκια, δεν υπάρχει παραλία. Η μαρίνα του Πατσίου, να σας δώσω ένα στοιχείο, είναι 15 χρόνια ανοργάνωτη. Και όμως φέτος το 2019, ας είμαι εγώ τα χαρτιά μου, το 2018, είχε 10.000 επισκέπτες. Φανταστείτε να ήταν οργανωμένοι. 10.000 επισκέπτες είχε η Μαρίνα του Πατσίου. Ανοργάνωτη. Κάθε τουριστικό γραφείο μπορεί το πολύ να φέρει 2.500. Δεν μπορεί παραπάνω το μεγαλύτερο τουριστικό γραφείο. Άρα αυτό το έργο η Μαρίνα, ανοργάνωτη, λειτουργήσε σαν 4 τουριστικά γραφεία στην Άνδρο. Έτσι μπορεί να γίνει. Αλλά εμείς τι κάνουμε. Μέχρι σήμερα τι κάνουμε. Η σημερινή τουριστική πολιτική, λοιπόν, θα το πω άλλη μια φορά όπως το είπα στο debate, είναι αποτυχημένη και έχει ονοματεπώνυμο. Γυναικείο ονοματεπώνυμο. Το οποίο ευτυχώς ο κύριος Σουσούδης το πλήτωσε, αλλά το πήρε βάρος. Και τώρα ζητάει την ψήφο σας. Ποια είναι αυτή η τουριστική πολιτική. Συστήνουμε μια επιτροπή τουρισμού από 30 άτομα. Όπως έλεγε και ο Μαμακούλας, να μαζευτούμε καμιά δεκαπενταριά να συστήσουμε μια τριμμένη επιτροπή. Έτσι έλεγε. Λοιπόν, συστήνουμε μια επιτροπή από 30 άτομα. Στον δρόμο απογοητεύονται και φεύγουν όλοι και παίρνουν 5-6. Οι οποίοι συνεδριάζουν παντελώς τα στιγμιά και χαράζουν τις τουριστικές αγορές στις οποίες πρέπει να πάμε. Και πού πάνε. Πάμε στην Κίνα, Ινδία, σας λέω τους 4 τομείς του τουρισμού της Άνδρου. Κίνα, Ινδία, Ισραήλ, Σερβία. Οι Σέρβοι πάνε μέχρι τον Πλαταγόνα, παρακάτω δεν πάνε. Το Ισραήλ είναι μια αγορά η οποία είναι μικρότερη και από τη Κύπρο. Η Ινδία, όποιος έχει δει Ινδό με τσεμπέρι στην Άνδρο, να σηκώσει το χέρι του. Και όποιος έχει δει Κινέζο τουρίστα, να σηκώσει το χέρι του. Ξέρετε κάτι, ο Κινέζος δεν είναι δίμετρος με ξανά μαλλιά και γραμμά μάτια, είναι Κινέζος. Αν έρχονται λοιπόν Κινέζοι στην Άνδρο, θα το καταλαβαίναμε όλοι. Άρα αυτή η πολιτική απέτυχε. Το ότι μετράνε τα εισιτήρια για να μας πούνε ότι φέραν τουρίστες, εγώ Κινέζους τουρίστες δεν είδα. Ινδούς δεν είδα, Ισραηλίτες δεν είδα. Και αν ήρθαν, ήταν πάρα πολύ ελάχιστοι. Όμως αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος στο Δήμο, το οποίο δεν έπιασε τόπο. Και γι' αυτό κάποιος πρέπει να λάβει την ευθύνη. Τι προτείνουμε. Αλλαγή στην τουριστική πολιτική. Ευρώπη, να πάμε Δανία, να πάμε Ολλανδία, να πάμε Γερμανία, να πάμε σκανδιναβικές χώρες, αυτοί που είναι οι λαοί που ξέρουν και έρχονται εδώ. Δική μας πολιτική, όχι την πολιτική της περιφέρειας. Δεν θα πάμε να κάτσουμε στο περίπτερό μας, δίπλα στο περίπτερο της Ρόδου, επειδή είναι δυνατόν εμείς να συναγωνιστούμε τη Ρόδο.
Είναι δυνατόν να έχουμε κοινό περίπτωση με τη Ρόδο να πάει κάποιο να δει Ρόδο και Άνδρο και να έρθει Άνδρο. Και βέβαια ένα γενναίο ποσό από τον προπολογισμό του Δήμου για αυτή τη σωστή τουριστική προβολή. Πάλι γενναίο ήταν. Και σε αυτή την τετραετία. Σε κάθε δημοτικό συμβούλιο είχαμε 34.000 για τον πολιτισμό, για τον τουρισμό συγγνώμη. Πάμε στο μεγαλύτερο θέμα και μετά θα πάμε στην. Μην το οθόνη μας. Απορρίμματα. Ρωτηθήκαμε όλοι στο ΤΠΕ. Ο κ. Γιαννής προτείνει μία λύση η οποία λέει μεταφορά των υπολείπων γιατί η μεταφορά επιτράπη. Βεβαίως. Το 11 δεν επιτρέπονταν που ήμουν αντιδήμαρχος, αλλά τα μεταφέραμε τα απορρίμματα, όχι τα υπολείμματα, στην Αθήνα. Και τα μεταφέραμε με την ευγενική χορηγία των κ. Στεφάνου και του κ. Παναγιωτέτου. Παρότι απαγορεύονται. Άρα δεν άλλαξε τίποτα. Απλά τώρα πλέον επιτρέπεται να μπουν στο πλοίο και να μεταφερθούν στην Αθήνα τα υπολείμματα, προσέξτε με, όχι τα απορρίμματα, τα υπολείμματα. Πρέπει λοιπόν να έχει γίνει η ανακύκλωση, να έχει γίνει η διαλογή, να πρέπει να υπάρχει σταθμός μεταπόρτωσης, χιλιάδες πράγματα στο μέσο. Για να φτάσουμε στο να πάμε το υπόλοιπο στο φορτηγό και να μπει το φορτηγό στο καράβι. Το ρώτησαν τον κύριο Γιάννης, πώς θα γίνει αυτό, τους είπε αλλιώς. Θα γίνει αλλιώς. Πού θα είναι αυτά τα σημεία μεταφόρτωσης και τα λοιπά, καμία απάντηση. Μα καμία. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αλλού ή αλλού. Ωραία. Σας ρωτάω. Νοήμονες άνθρωπος είμαστε όλοι. Δεν διακριτικό το αλάτι του Πάπα, αλλά είμαι νοήμον άνθρωπος. Και εγώ όπως και εσείς. Αν δεν μπορούμε να βρούμε ένα σημείο για να κάνουμε το κοιτή, θα βρούμε τέσσερα σημεία για να κάνουμε διαλογή στον δρόμο, για να κάνουμε ανακύκλωση στον δρόμο, για να κάνουμε όλα αυτά τα μεγαλοφυή που σκέφτηκε ο Δημήτρης. Όχι, δεν μπορούμε. Αλλά δεν το λέμε για να χαλίσουμε τα αυτιά. Δεν χρειάζεται κοιτή. Το ίδιο κάνει και ο κ. Λότσερας. Δεν χρειάζεται κοιτή. Γιατί θα έχουμε μηδενικά απόβλητα. Μαγικές λύσεις. Μαγικότερες. Θα σας προτείνω και εγώ μία. Μαγική και εγώ. Θα φέρω το Σανκάρα. Έχετε κάθε καλοκαίρι στην Άδρο. Θα το φέρω τέλος Αυγούστου. Θα πάμε στα Ευρωπαίδα, θα κάνει ένα έτσι ο Σανκάρα και θα εξαφανίσει τα σκουπίδια. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εμένα ψηφίστε. Εγώ θα τα εξαφανίσω όλα και δεν θα τα μεταφέρω καν. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε. Αλλιώς, αλλού, αλλιώτικα από εμάς δεν θα άκουσα. Θυμάμαι λοιπόν τώρα τι έλεγε ο Δημήτρης, εδώ είναι το πιλάδιο, η άνδρος της δημιουργίας το 2006. Τότε για το κοιτά και τη νέα τεχνολογία έλεγε, είμαι και γέρος που δεν βλέπω, ο συνδυασμός μας είναι σε θέση να πληροφορήσει τους δημότες πως έχουμε ήδη επισκεφθεί και αναζητήσει και συζητήσει με ειδικούς στην Αθήνα για μια νέα σύγχρονη μέθοδο οριστικής λύσης των σκουπιδιών της Άδρου. Στηρίζεται στο νέο, αυτά είναι, στηρίζεται στη νέα περιβαλλοντολογική τεχνολογία της θερμικής βιοαποδόμησης. Με τη μέθοδο αυτή θα παράγεται και ηλεκτρικό ρεύμα για το νησί. Το 2006 ήταν η θερμική βιοαποδόμηση του χαρτιού. Σήμερα είναι η μεταφορά των υπολείπων του χαρτιού. Πού θα γίνονταν αυτή η θερμική βιοαποδόμηση, αλλού. Σήμερα πού θα γίνονταν αυτό, αλλού. Και βέβαια αυτή, όπως πολύ σωστά η λύση, όπως πολύ σωστά την πρώτη είπε ο Βασίλης Μαγκόνης, είναι μια λύση που λέγεται εξαφανόληση. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία και είναι αυτή η λύση και του Γιαννήση και του Καπάκη, ο οποίος επίσης όταν ρωτήθηκε ο σωστάς του Τιμπέρι, αφού λέτε ότι δεν πάνε στην Πλούσκα, πού θα πάνε, είπε θα πάνε αλλού και θα συναποφασίσουμε ο συνδυασμός μετά τις εκλογές. Κουβέντα στον αέρα. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Θα περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στην οποία έχουν προσφύγει, κατσοβείο, έχουν προσφύγει κάτι. Κατά της προωθέτησης του ΠΕΣΠΑ. Κατά τις θέσεις Πλούσκα. Περιμένουμε. Το Μάιο, νομίζω, τώρα τέλος Μαΐου. Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο, γιατί τότε έχουμε πλούν τα δικαστήρια. Λοιπόν, τον Ιούνιο είναι η εκδίκηση. Περιμένουμε λοιπόν την εκδίκηση. Αν το αποτέλεσμα λέει ότι η Πλούσκα είναι αυτή η θέση που εγκρίνει το Συμβούλιο Επικρατείας, ξεκινάμε την άλλη μέρα να κάνουμε όλα όσα προβλέπει η μελέτη. Θα τα κάνουμε όλα επιλέξει, επακριβώς, με τις γεωτρήσεις, με ό,τι προβλέπει η παρουσία των κατοίκων και παρουσία των επιστημόνων τους. Να μην αισθάνεται κανείς θυμμένος. Και με τα ανταλλάγματα τα οποία προβλέπει ο νόμος. Όμως, εμείς είμαστε σε θέση να πούμε και εμείς κάτι που θα σας χαϊδέψει τα αυτιά. Εμείς προτιθέμεθα να φτάσουμε την ανακύκλωση στο 70% κατά τα πρότυπα της κοπέλας. Τώρα είναι 5%.
Και λοιπόν εδώ βγαίνει ο λαός. Εδώ βγαίνει το μαγικό το οποίο όμως είναι δυνατόν να γίνει. Ποιο είναι? Ανακύκλωση στην πηγή με ανταποδοτικό όφελος. Σημαίνει, δίνουμε τα εργαλεία στην οικοκυρά. Δίνουμε τις σακούλες στην οικοκυρά όταν πηγαίνουμε να πάρουμε ένα σκουπίδι. Από το σκουπίδι είναι κέντρο. Βγαίνει και τις δίνουμε τις σακούλες που πρέπει, είναι οι σακούλες ανακύκλωση. Και αν δεν έχει νοικοκυρά το σπίτι, το είπα και στον Γάβριο χθες, θα τον δώσουμε και στον Εργέλη. Δεν θα κάνει μόνο οι γυναίκες, θα κάνουν και οι άντρες. Μην αγχώνεστε. Βάζουν λοιπόν σε κάθε σακούλα ανακύκλωσης αυτά τα οποία πρέπει να ανακυκλώσουμε και τους δίνουμε το οικονομικό αντίτιμο, ένα κουπόνι από το Δήμο, για να ξέρουμε, να ξέρει η γυναίκα τι πρέπει να της αφαιρέσουμε και ταυτόχρονα στο κομπιούτερ του Δήμου αφαιρούμε το συγκεκριμένο ποσό από τα δημοτικά τέλη, από το ρεύμα της, από οποιοδήποτε λογαριασμό πηγαίνει. Αυτή η ανακύκλωση, πιστέψτε με, δεν είναι πολλά λεφτά. Θα κερδίζει η νοικοκυρά το μήνα 20-30 ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό όμως να έχουν 30 ευρώ λιγότερα το μήνα δημοτικά τέλη. Ξέρετε όλοι πώς θα πληρώνουμε. Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε μια ανακύκλωση στην πηγή η οποία θα μας φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και το υπόλοιπο, η υπόλοιπη ανακύκλωση θα γίνεται στο εργοστάσιο του ηχητή. Σας λέω λοιπόν ότι τα σκουπίδια είναι χρήμα, είναι θησαυρός, είναι λεφτά. Μου έλεγε ο Σούκος, ο οποίος αυτό κάνει στη ζωή του, ότι ένας τόνος μπουκάλια της χλωρίνης είναι γύρω στα 500 ευρώ. Θα μου πείτε με ένα τόνο. Ένα τόνο τώρα κάθε μέρα, εμείς έχουμε 8 τόνους σκουπίδια. Μπορούμε στη βδομάδα, σαν Δήμος, να έχουμε μέσα ένα τόνο. Να βγάλουμε τη βδομάδα ένα 500 ευρώ. Να βγάλει και από το ανακυκλωθέν αλουμίνιο που είναι 1000 ευρώ ο τόνος και είναι και πιο βαρύ το αλουμίνιο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι χρήμα. Ο Δήμος θα κερδίσει χρήματα από αυτά και εσείς θα γλιτώσετε από τα δημοτικά τέλη. Και στη συνέχεια σας λέω υπόλοιπο της ανακύκλωσης στο ηχητή και στο τέλος θα χαθεί το υπόλοιπο στο ηχητή. Χάθηκε χρόνος εδώ πραγματικά. Και χάθηκε χρόνος και εδώ υπάρχει η ευθύνη του Σουσούδη. Υπάρχει ευθύνη το ότι δεν συγκρούστηκε, έχει μια τακτική κατευνασμού ο Θοδόσης. Την έχει, είναι ο χαρακτήρας. Δεν συγκρούστηκε λοιπόν με τις υπηρεσίες οι οποίες τον καθυστέρησαν. Γιατί 5 χρόνια τώρα κρατάει ένα ημερολόγιο πλοίου και λέει ότι ξέρεις κάτι, αυτό κάναμε στις 10 Μαΐου, αυτό κάναμε στις 15, αυτό το έργο που στείλαμε. Δεν γίνεται έτσι. Αν η υπηρεσία δεν σου απαντάει όποτε πρέπει και όπως πρέπει, πρέπει να συγκρουστείς μαζί τους. Και εδώ είναι η διαφοροποίηση με εμάς. Γιατί πιστεύετε με όθηση στην ικανότητα, όθηση στην ευφυΐα, όθηση στη θέληση να κάνεις κάτι, δίνει η ανάλυση της ευθύνης. Ήταν ένα σύνθημα που είχαμε και το 2006. Ότι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά ποια ευθύνη? Θα σας πω. Αν δεν υπάρχει η ανάληψη αυτής της ευθύνης, έχω δει πάρα πολλούς ευφυΐστατους ανθρώπους, ικανότατους ανθρώπους, με θέληση να προσφέρουν να αποτυχάνουν. Άρα πρέπει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη, να συγκρουστεί, να τα σπάσει με κάποιους, να μην κάνει πίσω, να μην υποχωρήσει και εν τέλει αναλάβει την ευθύνη, να ξεπεράσει τις διαδικασίες, να ξεπεράσει τον εαυτό του μέσα από αυτές τις συγκρούσεις για να παράξει αυτό το όραμα το οποίο όλοι θέλουμε. Λοιπόν, εγώ αυτό έκανα και το 2006, σας είπα ότι αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν με εμπιστεύτηκε η χώρα. Και σήμερα αυτό σας λέω. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη να συγκρουστώ. Είναι και ο χαρακτήρας μου τέτοιος. Άλλωστε, εγώ τσακωθεί με τον κόσμο. Δεν θα μπορέσω να συγκρουστώ με μια δημόσια υπηρεσία. Είτε είναι αυτή για την αρχαιολογία ή όποια άλλη υπηρεσία, τέλος πάντων για δημόσια υπηρεσία που δεν απαντά στην ώρα της και όπως πρέπει. Ας δούμε όμως τώρα. Θα μου πείτε. Όλα αυτά είναι λόγια, λόγια, λόγια. Διάβασα ένα πολύ πετυχημένο σχόλιο στο ενάδρο μετά το debate, κάτω από το ενάδρο. Το οποίο έλεγε ναι, νικητής του debate ήταν ο Πάντας. Αλλά τι περιμένετε τώρα, ήταν σαν να έχει 4 παράφορους και ένα ψάρτη να ψάρουν τον Χριστό Ανέστη. Ποιος θα κέρδισε? Ο ψάρτης. Ωραία. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι πράγματι έτσι ήταν. Είχα απέναντί μου 4 παράφορους και εγώ ήμουν ο ψάρτης. Όταν όμως πρέπει να μπει κάποιος όλη τη λειτουργία, όταν πρέπει κάποιος να γίνει δήμαρχος, ποιον θα εμπιστευτείτε, τον παράφορο να μπει όλη τη λειτουργία? Θα φύγουν όλοι την εκκλησία. Πάλι τον ψάρτη θα εμπιστευτείτε. Εγώ λοιπόν θέλω αυτή τη θετική εντύπωση να τη μετουσιώσετε σε ψήφο στις 26 Μαΐου. Ας δούμε τώρα λοιπόν. Γιατί όλοι λένε ότι αυτός ο δεινόσαυρος ο Πάλας και δηλώνουμε με αυτό. Τι πρόσφερε 30 χρόνια, τίποτα δεν πρόσφερε. Τι έκανε, τίποτα δεν έκανε. Κάνετε εκεί για να έχει μια θέση
Πολλοί λένε ότι την πληρώνουμε, ενώ σας είπα ότι την πληρώνουμε. Τέλος πάντων, η κακοήθεια είναι κακοήθεια. 2006 είναι αυτή η φωτογραφία. Αναλαμβάνω αντιδήμαρχος 2011. Η αγορά είναι γεμάτη με αυτοκίνητα που πηγαίνουν να πάρουν λεφτά από την τράπεζα. Εδώ, σε αυτό το σημείο που ήταν η τράπεζα, εδώ, ήταν μόνιμα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Οι οποίοι πήγαιναν να κάνουν τις συναλλαγές στην τράπεζα με το αυτοκίνητό τους. Μεγάλες μηχανές, οι οποίες πήγαιναν στις καφετέρειες για να πούν το καφέ τους. Ένα πρόβλημα άλυτο. Και πήγαν μισή, και τον Δήμαρχο των Έργων και τον Λόγο, και επιβάμβουνα και τραβούσε χρόνια αυτή η κολόνια. Αναλαμβάνουμε 1η-1η-2011, το πρώτο μέτρο το οποίο κάνουμε μαζί με τον Γιώργο τον Κοντό, που ήταν ο τοπικός σύμβουλος εδώ της περιοχής της χώρας. Αγοράζουμε τις μπάρες, οι οποίες βλέπετε σήμερα να είναι στο τέλει, μέσα ταξί. Και βάλαμε και μία μπάρα στην Μικρά Αγγλία, που τελικά μετά την αφαίρεσα. Έτσι αποκλείσαμε την αγορά από τα αυτοκίνητα παρά μόνο συγκεκριμένες ώρες. Κάτι πάρα πολύ απλό, εύκολο. Να βάλεις δύο μπάρες. Κάποιοι δεν ήξεραν ότι έπρεπε να γίνει έτσι, ή δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν. Γιατί εμείς και ξέρουμε και μπορούμε και θέλουμε. Πάμε παρακάτω. Πέτρα μου. Να δούμε λίγο. Εδώ. Τα μεγάλα έργα του 2002 του κυρίου, μέχρι το 2002 του κυρίου Γιαννήση και μετά του κυρίου Βάμουκα. Αυτό είναι το γυμναστήριο της χώρας. Η μόνη διαφορά μεταξύ των φωτογραφιών του 2002 επί Γιαννήση και του 2006 που βγάλαμε αυτή τη φωτογραφία είναι το ύψος των χόρτων, το ύψος των δέντρων που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 2011-2012 είναι αυτή η κατάσταση που βλέπετε σήμερα στη χώρα. Την αλλάξαμε. Εδώ υπήρχε δίπλα ένα σύνθημα από κάτω που έλεγε η πραγματικότητα αυτή θα αλλάξει. Την αλλάξαμε. Πάμε παρακάτω, Πέτρο. Το ίδιο πράγμα. Πάμε παρακάτω. Εδώ. Αυτή την εικόνα δεν θυμάστε. Ατελείω το έργο η υπογειοποίηση της ΔΕΗ επί χρόνια και χρόνια. 2011 μέχρι 2012, δύο χρόνια. Αυτή η εικόνα, αυτή η πραγματικότητα άλλαξε. Και τώρα ο Θεόφιλος Καΐνης είναι χωρίς κολόνες πίσω του, χωρίς να τον πνίγουν τα σύρματα της ΔΕΗ. Γιατί έγινε η υπογειοποίηση της ΔΕΗ, η οποία έχει κολλήσει για χρόνια και για χρόνια. Πάμε παρακάτω. Αυτή τη βλέπετε, δείτε και λίγο και την επόμενη. Πάμε και την επόμενη. Εδώ φαίνεται, τώρα είχαμε το 6. Είναι εδώ ο Γιάννης, είναι ο Βασίλης, είναι όλοι οι άνθρωποι που το 6. Ο Πιάντος που τις έχει φωτογραφίσει. Λοιπόν. Εδώ φαίνεται ακόμα και η πυρωδιά. Δηλαδή αυτή η φωτογραφία μυρίζει και είναι η πλακούρα με το πώς γινόταν η διαχείριση των υπολοιπτών από τώρα. Τέλος πάντων, αποβλήθηκε. Είπαμε λοιπόν τότε ότι αυτή η εικόνα θα αλλάξει. Ένα έργο το οποίο Χριστός και Απόστολος τραβούσε αιώνες και κανείς δεν μπορούσε να το κάνει. Σας διαβάζω τώρα γιατί θέλω να πω κάτι με το. Για τον Δήμαρχο των Έργων, γιατί τον βλέπω σε αφήσεις, είμαι ο Δήμαρχος των Έργων, λέω και τον λόγο. Και για τον λόγο αυτό, ο συγκεκριμένος Δήμαρχος πρότεινε την εξαφανόληση. Αν έχετε δει το Μαυρογιαλούρο την ώρα που προβάλλει τον λόγο, του λέει: δεν είμαι ο άνθρωπος των Έργων, είμαι ο άνθρωπος των Όσπων. Δεν είμαι ο άνθρωπος των Λόγων, είμαι ο άνθρωπος των Έργων. Θα σας εξαφανίσουμε. Εδώ λοιπόν, αντίστοιχο, ο κ. Γιαννής είπε: δεν είμαι ο άνθρωπος των Λόγων, είμαι ο άνθρωπος των Έργων, θα εξαφανίσω τα σκουπίδια. Το εξαφανίσουμε το επέγραψε. Πάμε τώρα παρακάτω. Εδώ είναι το έντυπο πάλι. Να δούμε τι λέγανε τότε οι δύο μονομάχοι. Γιατί είναι προκόπτω το δημοσίευμα. Έτσι, άσε λίγο. Α δούμε λοιπόν τώρα. Τι έλεγε για το ίδιο θέμα ο κ. Γιαννής το 2006. Με την ανάλυση τη δημοτική αρχή από τον κ. Βάμπουκα δεν προχώρησαν οι μελέτες με απαιτούμενου ρυθμού με αποτέλεσμα να μην εξασφαλιστούν χρήματα από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη για την πραγματοποίηση του έργου. Κατηγορεί λοιπόν τον Βάμουκα ότι έχασε το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Ο Βάμουκας τώρα την ίδια χρονιά λέει «Όμως η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής Γιαννήση να χωροθετήσει τον Βιοκά την περίοδο 1998-2002 οδήγησε στην απώλεια των πόρων του τρίτου κοινοτικού πλαίσιου στήριξης. Σήμερα η χρηματοδότηση του έργου από Ευρωπαϊκό Κονδύλια μπορεί να γίνει μόνο από το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης.
Πάει το κοινωνικό πλαίσιο στήριξης και ο ένας κατηγορεί τον άλλο. Και φτάνουμε στο 2011, που πάλι αναλαμβάνονται δύο λαούς χώρας. Μέχρι το 2012 έχουν πει κάποια δημοκράτησης, έχει δημοκρατηθεί το έργο, έχει αναλάβει ο εργολάβος, έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται τώρα μέσα στη διάρκεια του Σουσούλη. Αυτό νομίζω ότι είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα μετάλλια που πήρα όταν ήμουν αντίπολος. Πάμε παρακάτω. Η πεζογέφυρα. Ένα έργο που κακινοβατούσε από το 1994. Πεζογέφυρα, εδώ είναι ο Κώστας, εδώ είναι ο Νίκος. Λοιπόν, ένα έργο το οποίο κακινοβατούσε από το 1994, 2011 μπαίνει στο πρόγραμμα, αποδεσμεύονται τα χρήματα τα οποία πήγαιναν από προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό και ξεκινάει το έργο και φτάνει μέχρι εκεί. Στη συνέχεια, επί Σουσούδη το 2014, εγώ είμαι από το 2014, από το 2015, από την 1η Γενάρη του 2015 μέχρι το τέλος του 2016, που ανέλαβα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαι ο υπεύθυνος για τα δημόσια έργα του Δήμου. Προχωράει με ιδιωτική χρηματοδότηση και φτάνει μέχρι το τέρμα και σήμερα είμαι εγώ ο ποινικά διωκόμενος, γιατί αυτή η συνέχεια της πεζογέφυρας έγινε χωρίς την απαιτούμενη μελέτη. Αλλά έγινε. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλη φωτογραφία. Να δούμε το παράδειγμα. Ω, έχουμε τη σπουδαιότητα. Για δείτε λίγο εδώ τα μεγάλα κατορθώματα των προηγούμενων ηγετών μας. Τη βλέπετε τη σαπιβιλιά, βλέπετε τα ποδαράκια, βλέπετε υπέροχο θέμα, βλέπετε πίσω τα πάντα, βλέπετε τα αυτοκίνητα. Αυτή ήταν η χωματερή της Σταυροπέδας το 2006. Ήταν η χωματερή της Σταυροπέδας μέχρι και το 2010. Ήταν η χωματερή της Σταυροπέδας επί Γιαννήσι, επί Βάλουκα, επί όλων αυτών που σήμερα σας ζητούν την ψήφο σας απέναντι σε εμάς. Έτσι ανέλαβα αντιδήματος την 1η-1η του 2011. Πάμε στην επόμενη. Φλεβάρι του 2011 πέφτει η κομματερή στη θάλασσα. Αυτό που βλέπετε με το πράσινο είναι η στεριά. Και από εδώ και κάτω, από εδώ και κάτω ένα σκουπίδι. Εδώ ήταν θάλασσα, εδώ ήταν άμμος. Και μέσα είναι το λιμανάκι των σκουπιδιών. Τι θυμάσαι, δώσε και πέρα κάτι για το όλοι τότε μολύνεται η Άνδρος, πάει χαμένη η Άνδρος, τα σκουπίδια της Άνδρος ταξιδεύουν μέχρι τη Ρόδο, έχει μολυνθεί το λιμάνι του Γαβρίου, έχει μολυνθεί το Πατσί. Αγωνιώδη προσπάθεια εμένα και του Γιάννη που είναι πίσω στη γωνία, που είναι το ειδικό σύμβουλος, να βγούμε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να βγούμε σε όλες τις εφημερίδες μέχρι το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, να απαντήσουμε, να διαψεύσουμε τα δημοσιεύματα, να δώσουμε ένα τεράστιο αγώνα. Έναν αγώνα που το είχαμε δώσει μαζί και το 2006 για να μην πάνε τα σκουπίδια, να μην μιλάμε για σκουπίδια. Προέδρεψε ο Γιάννης εκείνο το Συμβούλιο, ήταν ο Μιχάλης τότε παρόν, για να μην πάνε τα σκουπίδια στον Άγιο Νικόλαο. Σώσαμε την Άνδρο τότε. Αλλά εδώ είχαμε αντιμετωπίσουμε πάλι ένα σώσιμο της Άνδρου. Να μπορεί η Άνδρος να σταθεί τουριστικά εκείνο το καλοκαίρι. Γιατί όλοι έλεγαν, που τώρα σας ζητάνε την ψήφο σας, ότι η Άνδρος είναι το πιο πολιτισμένο νησί του κυκλάδου. Τα σκουπίδια ταξιδεύουν. Και εμείς λέγαμε όχι. Είναι πεντακάθαρα, είναι ελεγχόμενο. Είναι. Είμαστε όλη μέρα στο ψέμα. Σας έχω πει, έχω πει πολλά ψέματα από τα χρόνια. Το έχω πει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν γίνεται μόλις 15-20 μέρες από όταν αναβάλω. Θάνατος. Τι κάνουμε λοιπόν τότε. Φέρνουμε το σούκο. Κάνουμε την παράνομη μεταφορά στην Αθήνα σε συνεννόηση με τις δημοκρατικές των σκουπιδιών. Κάνουμε το επικοινωνιακό παιχνίδι όπως σας είπα προηγουμένως. Αλλά κυρίως ψάχνουμε λύσεις. Δοκιμάζουμε, αποτυχάνουμε, πετυχαίνουμε. Αποτύχαμε το σούκο. Μάθαμε πράγματα από το σούκο όμως. Κάνουμε τη μεταφορά στην Αθήνα. Τεράστια ποσό. Τεράστια ποσά για την Άνδρο. Και τώρα έρχονται κάποιοι και μας λένε ότι αυτό που τα τεράστια ποσά που στείλαμε στην Αθήνα, το σαν να κάνουμε από την αρχή με τα υπολείμματα. Δεν σηκώνει ούτε οικονομικά, ούτε χρονικά η Άνδρος άλλη λύση πλην να πάμε στην πλούσια μόλις αυτή εγκριθεί. Δεν έχουμε δυνατότητα. Αν κάτι πάει στραβά και καθίστε στο Συμβούλιο Επικρατείας, κρατάμε τη μύτη μας, κάνουμε το σταυρό μας, όπως και ο Βασίλης, και βουτάμε και ψάχνουμε εμείς. Αυτό το πράγμα λοιπόν το αντιμετώπισα εγώ και οι συνεργάτες μου.
Βρήκαμε λύσεις, καθίσαμε την άδεια καθαρή, τουλάχιστον το καλοκαίρι, 15 άγνωστα, απόκριες. Και στον κόσμο έξω πέρασε ότι ο άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα. Και δεν πέσανε στον κρεμό. Δεν βυθίστηκε η άνθρωπος τουριστικά. Δούλεψαν τα μαγαζιά. Έμεινε ζωντανή η άνθρωπος. Αυτό το παράσημο θέλω να μου το αναγνωρίσω. Πάμε παρακάτω. Αφού λοιπόν αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, κάναμε ταυτόχρονα το 2011 τη σύμβαση με το Πολυτεχνείο για την αποκατάσταση της Κομματερής. Αυτή είναι η αρχή του έργου, είναι πολύ τελείωση. Και φτάνουμε την Κομματερή εκεί. Αυτή λοιπόν είναι οι ενέργειες οι οποίες έγιναν 2011-2012. Θα μπορούσα να σας μιλάω για μικροέργα μέχρι το πρωί. Αλλά θέλω να μου αναγνωρίσετε ότι αυτά τα δύο χρόνια, 11-12, έκανα κάτι, πρόσφατα κάτι για το νησί μου. Δεν θέλω να διαβάζω ότι 30 χρόνια τι έκανα. Δεν έσκησα εξουσία 30 χρόνια, ούτε εγώ άσκησα εξουσία. Ένα σταυρό ήταν δίπλα μου. Έχουμε άλλη φωτογραφία, πάντα νομίζω όχι. Άρα λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ ενώπιον σας, είμαστε πάνω στη σκηνή ξανά. Σας το ξαναλέω, δίνω την τελευταία μου παράσταση. Θέλω τη βοήθειά σας για να είμαι ωφέλιμος στην ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ και ο συνδυασμός μας, γιατί εμείς έχουμε δώσει το αποτύπωμά μας, σε αυτήν την περίοδο. Έχουμε δώσει το αποτύπωμά μας και είναι αποτύπωμα διευγύησης, συνεργασίας και ενότητας. Σας το ξαναλέω, αναλαμβάνω την ευθύνη να συγκρουστώ και να βοηθήσω τον τόπο μου όπως έκανα αυτά τα χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει, παρότι μου είπαν να μην το πω, εγώ το ξαναπώ. Ένα είναι το δίλημα σε αυτές τις εκλογές. Έχετε 5 συνδυασμούς να ψηφίσετε. Είτε αποτελούνται απολέοντες, όπως έλεγε και ο Φίλιππος Στρατιλάτης, ο πατέρας του Μεγαλέξανδρου, είτε αποτελείται η Αγγέλη, η ομάδα, απολέοντες, είτε από ελάφια, σημασία έχει να δούμε το πρόσωπο του επικεφαλής. Εγώ λοιπόν σας λέω το εξής. Αν νομίζετε ότι αυτή εδώ η κατάσταση όπως είναι σήμερα στο νησί μας, αν σας αρέσει ο τρόπος που γίνεται η ανακύκλωση, η διαχείριση των απορριμμάτων, αν σας αρέσει το δικό αστικό δίκτυο, αν σας αρέσουν όλα όσα σας είπα προηγουμένως σαν μειονεκτήματα, τότε δεν έχετε καμία άλλη λύση παρά μόνο να ψηφίσετε τον κύριο Σούλη. Πρέπει να ψηφίσετε αυτό που δημιούργησε αυτή την εικόνα που σας αρέσει. Είναι κάποιος από εσάς, για να θέλω να σηκώσει το χέρι του πραγματικά. Τελειώνω. Είναι κάποιος από εσάς που οδηγώντας από το Γάβριο στη χώρα ή από το Γάβριο στο Κόρφο, είναι το μόνο, η μόνη αρμοδιότητα του κυρίου Επάρχου. Μόνο αυτή είναι η αρμοδιότητα του Επαρχείου. Η συντήρηση του επαρχιακού δικτύου. Είναι κάποιος από εσάς που δεν έχει πέσει ένα κούμα. Και να το εξειδικεύσω. Είναι κάποιος από εσάς, τους δύο Κορφιανούς ή όλους τους Κοραίτες, που μόλις έφτασε στα προπέδα για το Κόρθι, πέρασε το Ζαγανιάρι και έφτασε στη διασταύρωση του δρόμου για Κόρθι με τον δρόμο για το Κοχύλι. Εκεί δεξιά είναι κάποιος που δεν έχει πέσει σε αυτή τη λακκούβα. Όποιος λοιπόν δεν έχει πέσει στη λακκούβα, θα του δώσουμε εμείς σαν συνδυασμός. Θα τον ανακηρύξουμε τον κορυφαίο οδηγό της Άνδρου και αυτός θα πρέπει να ψηφίσει τον κύριο Λότσαρη αμέσως. Γιατί πραγματικά θα θεωρήσει το έργο του πετυχημένο. Αλλιώς, πρέπει να σου πείτε εμάς. Τέλος, είναι κανείς ευχαριστημένος από την εικόνα που δείξαμε πριν από τη διοίκηση για νήσι. Εκτός από τότε αγόρασε το Δήμο, όπως είπε, αλλά δήμαρχος δεν έγινε. Είναι κανείς ικανοποιημένος, πάμε λίγο θα τα πω πίσω. Είναι κάποιος ικανοποιημένος από αυτή την εικόνα. Είναι κάποιος ικανοποιημένος από την προηγούμενη εικόνα με το στάδιο, με το κυπεδάκι. Είναι κάποιος ικανοποιημένος, θυμάται κανείς με ευχαρίστηση τα χρόνια του Γιάννησι, πόσο εύκολα τον έβρισκε στο Δήμο. Που έπρεπε να περάσει 7 γραφεία, 8 γραμματείς, 9 φαρισαίους, να τον ακούει να μιλάει μέσα στο γραφείο σαν δήμαρχος και να του λέει όχι, ο δήμαρχος δεν είναι εδώ. Μα είναι δυνατόν να τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά. Όποιος λοιπόν ικανοποιημένος από αυτή την εικόνα του Γιάννησι το 1998-2002, πρέπει αμέσως να τον ξαναψηφίσει. Απορώ όμως, γιατί έχασε ο Γιάννησι το 2002 αφού ήταν ο δήμαρχος των νερών. Γιατί έχασε το 2006 αφού ήταν ο δήμαρχος των νερών. Πάμε παρακάτω. Τελευταίο κριτήριο. Κατάκης.
Θέλω να σκεφτείτε πριν πάτε στην κάλπη, γιατί εγώ στεναχωρέθηκα από το σχολείο του Γιάννη. Και ένα σημείο στεναχωρέθηκα γιατί αποτελείται από αξιόλογα άτομα, από επιστήμονε, από ανθρώπου οι οποίοι θα θέλαμε να είναι σε όλα τα σχολεία. Στεναχωρέθηκα. Είπα να μην κατέβω. Είπα να παρατηθώ την άλλη μέρα. Όταν του λέω, δεν έχει σημασία, δεν αξίζει να κάνει πολύ βάρο. Πήρα τον Βασίλη, του λέω, Βασίλη, θα φύγω να πάρει στο σχολείο. Προ τη μύτη μου είπε όχι, γιατί μπήκα, έκανα αυτήν τη. Κατέβησα το ψυχοδέλτιο, είδα το ψυχοδέλτιο μάλλον του Γιάννη και ήμουν όπως φαίνομαι στη φωτογραφία που έχετε μπροστά σας. Με μακρύ μαλλί και έγινε έτσι. Γιατί? Γιατί ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Όποιος είναι ευχαριστημένος από τα αποτελέσματα που είχε σαν γενικός γραμματείας, γενικός γραμματείας πολιτικής προστασίας, όποιος είναι ικανοποιημένος από αυτά που πρόσφερε από το Υπουργείο, όποιος είναι ικανοποιημένος στον τρόπο που αντιμετώπισε την κρίση. Γιατί η κρίση είναι μετρήσιμη, το αποτέλεσμα είναι μετρήσιμο, το ξέρουμε όλοι. Κάθε μέρα που ζούσαν κανένα. Ένας άνθρωπος άσκησε διοίκηση και έφερε κάποια αποτελέσματα. Σας άρεσαν τα αποτελέσματα αυτά. Ψηφίστε τον αμέσως χωρίς καμία άλλη σκέψη. Ψηφίστε τον για δήμαρχο. Διαφορετικά. Πρέπει να ψηφίσετε εμάς. Έτσι λοιπόν τελειώνω λέγοντας ότι σκεφτείτε ποιοι είναι οι άλλοι τέσσερις. Ξεφύγετε από το ότι η θεία, ο θείος, ο αληθιός και κυρίως ξεφύγετε ότι στο τοπικό κάποιος κατεβαίνει με το Θοδόση. Γιατί είπαμε άλλο τοπικό, άλλο κορμός. Θα πείτε να σας δώσω ένα ψηφοδέλτια των τοπικών, θα πάτε σε μια κάλπη να ψηφίσετε και μετά θα πάρετε ψηφοδέλτια να ψηφίσετε για δήμαρχο. Ξεφύγετε από τη θεία μου, η ξαδέρφη μου, η νησιά μου, κατεβαίνει στο τοπικό με το Σουσούλη. Ξεφύγετε ότι κάποιος φίλος μου, κουμπάρος μου, γνωστός μου, που του έχω υποχρέωση, κατεβαίνει σε ένα άλλο κορμό. Με έναν άλλο δήμαρχο. Ψηφίστε αυτούς που πιστεύετε, τους τρεις. Τρεις έχετε, δεν έχετε 50 να ψηφίσετε. Αυτούς τους τρεις που πιστεύετε ότι την άλλη μέρα μπορούν να σε εκπροσωπήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Αυτή η ευκαιρία είναι η τελευταία για σύνθεση. Είναι η τελευταία να γίνει την πρώτη Κυριακή να μπουν οι κατάλληλοι στο Δήμο. Είναι η τελευταία ευκαιρία την άλλη μέρα αυτή οι 21 να συνθέσουν και να κάνουμε ανεξάρτητα για δήμαρχος ένα καλό για τον τόπο μας. Εμείς είμαστε εδώ απέναντί σας. Σας παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας. Τα είπαμε και στο debate και τώρα πλέον οι ρήτρες πρέπει να σιωπήσουν και το λόγο έχετε εσείς. Έχει το λόγο, τον έχει ο λαός. Είμαστε εδώ μπροστά σας λοιπόν, μα έτσι όπως έκλεινα πάντα εδώ σε αυτή την αίθουσα και όπως θέλω να κλείσω, γιατί πιστεύω ότι είναι η τελευταία φορά που μιλάω εδώ. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή. Ψαρό ξυπρότημα. Και αν μας αντέξει η σκηνή, το σκηνή, θα εμφανίσει το χειροκρότημα. Σας ευχαριστώ. Θέλετε να ενημερώσετε τον κόσμο. Θέλετε περνούν. Όχι, μη. Να ενημερώσουμε τον κόσμο λοιπόν πώς ψηφίζει. Λοιπόν, σε αυτές τις εκλογές έχουμε δύο κάλπες. Μία που ψηφίζουμε για τον πρόεδρο του χωριού της κοινότητας και μία που ψηφίζουμε για δήμαρχο. Δεν υπάρχουν νέα ψηφοδέλτια πάνω ο κορμός και κάτω το τοπικό όπως παλιά. Που αν ήθελε να ψηφίσει ξέρω, για πρόεδρο του Γιάννη του Φιλιππίδη, θα έπρεπε υποχρεωτικά να ψηφίσει το συνδυασμό που κάτω τον οποίο ήταν. Αν έπρεπε να ψηφίσει για πρόεδρο το αντίπαλό του, το Βουλούρι, θα έπρεπε υποχρεωτικά να ψηφίσει στον Ζούδη. Δεν υπάρχει αυτό. Τώρα παίρνετε το ψηφοδέλτιο, σας ψηφίζετε αυτό το οποίο που θεωρείτε κατάλληλο για πρόεδρο και για σύμβουλο στο χωριό. Φεύγετε έξω, πάτε παίρνετε άλλα ψηφοδέλτια και εκεί διαλέγετε ποιον θέλετε δήμαρχο και ποιον θέλετε τοπικό συμβούλιο. Μπορεί να ψηφίσετε τον Ζούδη στο τοπικό και εμένα στον κορμό. Μπορεί να ψηφίσετε τον ανεξάρτητο συνδυασμό στο τοπικό και τον Ζούδη στον κορμό. Είναι εντελώς ανεξάρτητες εκλογές. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να κάνετε δύο σωστές επιλογές. Μία σωστή επιλογή για την τοπική κοινότητά σας, αν και το πιο αξίο ανεξάρτητα χρώματος, και να έχετε ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται εξ ολοκλήρου την πρώτη Κυριακή. Η δεύτερη Κυριακή δεν έχει καμία απολύτως πλέον σημασία για τους συμβούλους. Το 21 μελές, 21 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα 20. Συγγνώμη, τα 20 από τα 21 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα βγουν την πρώτη Κυριακή. Και γιατί λέω 20? Γιατί τη δεύτερη Κυριακή θα βγει ο Δήμαρχος. Οπότε θα αδειάσει η θέση του από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνει Δήμαρχος και ο πρώτος αναπληρωματικός του συνδυασμού του θα μπει Δημοτικός Σύμβουλος. Άρα η δεύτερη Κυριακή ενδιαφέρει 5 ανθρώπους που θα είναι πρώτοι αναπληρωματικοί, γιατί είμαστε 5 πόσοι, συγγνώμη. Δύο ανθρώπους, δεν θα είμαστε 5 Ιθαγενεί.
Εγώ είμαι σίγουρος, θα είμαι, οπότε, μια και μέχρι πέμπτο, λέω, θα είμαι και εγώ. Λοιπόν, θα είμαστε λοιπόν δύο αναπληρωματικοί που θα εύχονται να βγει ο δήμαρχός τους δήμαρχος και έτσι να μπουν αυτοί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι δεύτερες εκλογές γίνονται για τέσσερις ανθρώπους. Τους δύο επικεφαλής και τους δύο αναπληρωματικούς. Όλα τα άλλα έχουν κρυθεί την πρώτη Κυριακή. Διαλέξτε ποιος θέλετε για Δημοτικούς Συμβούλους και πάρτε τη δεύτερη Κυριακή και ψηφίσετε όποιον θέλετε για δήμαρχο. Σας το λέω εγώ που το έχω πάθει. Το 2006 στις ταινίες ήμουνα πρώτος δημοτική Κυριακή ο συνδυασμός. Ο Δημήτρης Γιαννής ήταν δεύτερος. Και ο Βάμπογκας τρίτος. Έδωνα λοιπόν η κάθε των ταινιών τον πρόεδρο που ήθελα, τον σχολεμένο από τους μέσα. Και τη δεύτερη Κυριακή χάσαμε τις ταινίες για μία ψήφο και έχασα και τη Δημαρχία για 45 ψήφους. Ενώ ήμουν μπροστά 100 ψήφους από τον Μανώλη. Τώρα μπορεί να γίνει και από αυτό γίνεται τώρα εύκολα και το λέει, το επιβάλλει ο νόμος την πρώτη Κυριακή. Βγάλετε αυτό που θέλετε στο χωριό σας, ψηφίστε αυτούς που θέλετε για δημοτικούς συμβούλους. Αν κρίνετε ότι εγώ ο Βασίλης, να σας πω και το ψηφοδέλτιο αυτό, γιατί πραγματικά δεν με συμπληρώσατε. Λοιπόν, να σας πω απλά το ψηφοδέλτιο, μια και στην χώρα δεν έχουμε κάνει παρουσίαση. Ας το πω πραγματική σειρά, θα θυμάμαι απ' έξω, αλλά να το βρω. Δεν θα το βρω. Θα σας το πω λοιπόν, είναι ο Γιάννης ο Βασακίδης, ο οποίος είναι εδώ, Γιάννη. Μπράβο, Γιάννη. Είναι η Κατερίνα και η Σιγιανοπούλου που είναι εδώ. Σίγουρα θα είναι σε δύο κόσμος, παιδί μου. Φέρτε με ένα πρόγραμμα. Είναι λοιπόν ο Ζανάκης ο Γιώργος του Μινά από τον Κουρκωτή, ο οποίος δεν είναι εδώ σήμερα, γιατί εμείς όπως είπαμε δεν πάμε περιφερόμενο του συνδυασμού μας και να γεμίσουμε την αίθουσα. Θέλουμε να μιλήσουμε στους ανθρώπους, όχι στους συνδυασμούς μας. Είναι η Κατερίνα, ο Χρειαστούρας ο Μαθαίος, μαθιά μου, που είναι εδώ. Η Κωνσταντή η Φραντζέσκα που δεν είναι εδώ. Ο Μαλταμές ο Μυρτιάδης από τα Λάμινα που δεν είναι εδώ. Ο Μασαντής ο Κώστας που δεν είναι εδώ και να του ευχηθούμε τα συλληπιτήριά μας γιατί κάθαρο που θα ρωτήσω σήμερα. Ο Μπουλμέτης, ο Γιάννης, ο Καπαγιάννη μας. Η Ξέμη, η Αλεξάνδρα, που είναι δίπλα στην εδώ. Και βέβαια ο Βασιλής ο Κομμόνης. Στο κόρθι είναι ο Γλυνός ο Σταύρος, εδώ μπροστά μας. Η κοκκίνου η Μαρία η Παφαλούκου. Η Κουμαριανού η Ειρήνη που είναι εδώ. Ειρήνη, μπράβο Ειρήνη μου. Η Ειρήνη Μαγκουλά που δεν είναι εδώ. Και η υπομόνη, η Νίκη, η Φέδρα, με την πολύτιμα βοήθειά της σήμερα. Και στην περιοχή της Ιδρούσας είναι ο Θοδωρής ο Γυναικός, εδώ. Ο Γρηγόρος ο Φίλιππας που δεν είναι εδώ. Ο Ζερβός ο Σεβαστιανός που δεν είναι εδώ. Ο Κατσιλίπας ο Ιωάννης που δεν είναι εδώ. Ο Κρούσης ο Καθόρης που δεν είναι εδώ. Η Μπρίνα, η Μιχαήλ Σούλη Μπρίνα που είναι εδώ. Ο Θανάσης ο Πολίτης που δεν είναι εδώ. Ο Γιάννης ο Σακάτης εδώ. Η Στεφανία Μαργαρίτα που δεν είναι εδώ. Και η Τεσάκη η Κατερίνη που δεν είναι εδώ. Βλέπετε λοιπόν ότι από 12 συμβούλους του. Πολύ σημαντικό. Α, όπα. Ξέχασα την Τούση. Γιατί. Ναι. Ξέχασα την Τούση Μαρτροπέλου και την Νικολέτα που επίσης δεν είναι εδώ. Από τους 12 λοιπόν συμβούλους της Ιδρούσας είναι εδώ μόνο οι τρεις. Έτσι για να εξηγήσουμε γιατί δεν γεμίσαμε την αίθουσα. Άλλη ερώτηση. Γιώργο. Πες το, Γιώργο. Ο Γιώργος είναι εδώ. Ο Γιώργος είναι εδώ. Θέλει κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι. Μάλλον που σας κούρασα. Οπότε ας βγούμε στον προθάλαμο να πιούμε ένα εκεί και να θυμηθούμε. Πήρε τηλέφωνο, ναι.
ήταν την ευθύνη τηλέφωνο με ένα ο Κοντάλης. Ναι. Εσύ ήταν στην Ελλάδα σήμερα. Ναι. Πάρε ρε. Πολύ ωραία. Το μεσημέρι μας. Έχουν χρόνια πολλά πριν. Το τόπο. Ναι, ρε. Να μην το ξέρω το που έχεις. Θέλεις και εσύ. Νίκα και δεν είναι.